όπως θα ξέρετε, πριν πολλά χρόνια είχα πάρει και εγώ μια πρωτοβουλία για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος της Λέσβου, αλλά και της Χίου, με το εφετείο Αιγαίο που πηγαίναμε στη Σύρο. Στη Σύρο. Και ήταν τότε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ο κύριος Λάζαρος Γεωργιάδης, αλλά και οι μετέπειτα πρόεδροι βοηθήσαν πάρα πολύ και κάναμε το εφετείο. Όμως το εφετείο, όπως ξέρετε τώρα, ναι μεν ως ακροατήρια λειτουργούν στο κτίριο, το κλασικό κτίριο του Πρωτοδικείου, τα γραφεία όμως βρίσκονται απέναντι στη Γενική Γραμματεία. Αυτό, υπάρχει ένα πρόβλημα της λειτουργίας των υπηρεσιών και εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνει ένα μικρό κτίριο πίσω από το Πρωτοδικείο, που υπάρχει χώρος για να γίνει το εφετείο. Εδώ είναι εγκατασταθεί το εφετείο και ενδεχομένως και οι υπηρεσίες του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εφόσον δούμε ότι επαρκεί ο χώρος, και μάλλον επαρκεί, για να μπορούν έτσι να είναι συγκεντρωμένα τα δικαστήρια, να εξυπηρετείται και να μην υπάρχει αυτή η αριθμία η οποία υπάρχει τώρα από το εφετείο, να τρέχουν, να περνάνε τον δρόμο, να πηγαίνουν απέναντι και λοιπά, να είναι συγκεντρωμένες υπηρεσίες. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να πω, είναι μια πρώτη προσπάθεια παλιά, και εδώ πρέπει να τα λέμε όλα και δεν παίζει κανένα ρόλο. Και όπως έχω δει, κατά την ανάπτυξη το κράτος είναι αδιαίρετο και έχει συνέχεια. Είχε κάνει μια προσπάθεια τότε για το κτίριο αυτό και ο κύριος Σιφουνάκης, όταν ήταν υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υποδομών. Δεν ευοδόθηκε η προσπάθεια αυτή. Στη συνέχεια το ξεκίνησα το θέμα και εγώ όταν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης το 2012, αλλά το αφήσαμε λίγο για πιο πέρα, γιατί προείχαν τότε πολύ σπουδαία έργα που θέλαμε να κάνουμε, όπως ήταν η ανακαίνιση του νοσοκομείου, η επέκταση του με τις δύο καινούργιες πτέρυγες του νοσοκομείου 4.000 τετραγωνικά μέτρα, η αρτηρία αυτή η οποία ολοκληρώνεται τώρα Καλονής Ιδρύου, ο δρόμος μετά Πέτρας Μολύβου, ο οποίος και αυτός θα προχωρήσει, βεβαίως η νότια παράκαμψη της πόλεως και μετά η νότια πόλη, τα χρήματα τα οποία έπρεπε να διατεθούν και το βιολογικό. Και έτσι έμεινε πίσω το έργο αυτό και τώρα είχαμε συνηθεί με τον πρόεδρο, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο πράγματι το κυνηγάει, το πονάει το θέμα και το τρέχει, αν μπορέσουμε να προχωρήσει το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν χθες ήρθε ο πρόεδρος, ο κύριος ο Δημήτρης Οδοτούδης, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Νίκο τον Σάβα. Πήγαμε στον Υπουργό, θέσαμε το θέμα, εγώ πήγα όλα τα σχέδια και τις πέντε προτάσεις οι οποίες υπήρχαν. Βεβαίως χρειάζεται αυτή τη στιγμή μία επανεξέταση του όλου του θέματος για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο, και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για την χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής του έργου, που εδώ που τα λέμε κύριε Λοχούρη δεν είναι και κανένα τεράστιο έργο, ή το κτίριο δεν θα έχει τον όγκο του ήδη κτιρίου που υπάρχει, αλλά θα είναι ένα κτίριο που θα καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του εφετείου.